Είναι λύση του μηνός Ιουλίου. Έχουμε Αύγουστο και από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Δηλαδή κάθε μήνα, ας πούμε, θα έχουμε τα ίδια πράγματα. Όχι, γιατί αύριο υπάρχει μια σύσκεψη στο Υπουργείο μεταξύ ΟΑΣΘ, Υπουργείου Μεταφορών και Υπουργείου Οικονομικών, για να τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα ή από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σπύρτζη, εγώ από τότε που ανέλαβε Υπουργός Μεταφορών εδώ και 15-16 μήνες, το ζητούσα με 15 έγγραφά μου, 17 έγγραφά μου, ζητούσα να μου κλείσει ραντεβού για να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα που έβλεπα ότι επέρχονται. Mm-hmm. Να που τα αντιμετωπίσαμε τώρα και δεν δέχτηκα ποτέ κλίση να με καλεί στο Υπουργείο να συζητήσουμε για τα θέματα. Φυσικά τα θέματα ήταν αυτά που αφορούν το οικονομικό του οργανισμού. Διότι κύριε Βενιέρη, δεν μπορεί να αυξηθεί ο ΦΠΑ από το 13 στο 23, από 27 του 15 και από το 23 στο 24 από 1 του 16, και ενώ έχει υποχρέωση από τον νόμο να βγάλει κοινή υπουργική απόφαση ο κύριος Σπύρτζης με το Υπουργείο Οικονομικών για να καλύψουμε τη διαφορά του αυξημένου ΦΠΑ. Αυτή η διαφορά είναι περίπου 17 εκατομμύρια μέχρι τώρα. Ενώ του έχει επισημανθεί το ζήτημα αυτό, δεν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι δυνατόν να έχει ταμιακή ευχέρεια ο οργανισμός όταν τον οφείλει από αυτό το πράγμα και μόνο 17 εκατομμύρια. Ερχόμαστε στα Υπουργεία, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι μαθητές και φοιτητές. Εδώ το καλέσαμε 15 φορές στο Υπουργείο Παιδείας να έρθει, το στείλαμε και σχέδιο σύμβασης που λέει ο νόμος 43-13 για να συνυπογράψουμε μαζί. Δεν έρχεται να υπογράψουν και για όλο το 15 και για μέχρι τώρα το 16 πληρώνουν οι μαθητές και φοιτητές μισό εισιτήριο χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση. Και μας προτείνει να πάρουμε, να δεχθούμε να πάρουμε 2 εκατομμύρια, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο για τους φοιτητές και 500.000 για τους μαθητές περίπου, ενώ η οφειλή είναι 15-17 εκατομμύρια. Ερχόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας που έχουμε τους 67% αναπηρίας στο νομό Θεσσαλονίκης που δεν πληρώνουν καθόλου. Αυτοί που έχουν πάνω από 67% αναπηρία επίσης εκτός νομού Θεσσαλονίκης μισό εισιτήριο οι πολίτεκνοι, μισό εισιτήριο οι 65άρηδες, οι άνεργοι μαζί με υπάρχει και μία παράληψη που έκανε το Υπουργείο όταν το πόρισμα από 27/5 του 2014 προέβλεπε αύξηση του εισιτηρίου και των καρτών από 1/7 του 2014 και η αύξηση έγινε από 1/10 χωρίς να είναι η τιμολογιακή πολιτική που αναφέρει το πόρισμα από 27/5 του 2014. Όλα αυτά, κύριε Βενιέρη, κάνουν 133 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα, άμα δεν τα πάρει ο ΟΑΣ, τελείωσε. Ωραία. Τώρα, να πάμε σε ένα γενικότερο, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος, ο οποίος σας έχει βάλει στο στόχο, στόχαστρο, στο κάδρο και σας πυροβολεί στα μέσα ενημέρωση και εδώ τηλεφωνεί κόσμος και λένε ότι κάποια στιγμή να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί να έχουν δεδομένο το κέρδος του σε κάθε συνθήκη και τη διαφορά να την πληρώνει το κράτος. Τι απαντάτε σε αυτούς και την ίδια ώρα να υπάρχουν μισθοί μεγάλοι, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει χρήματα? Είναι πράγματα που μας τα λένε καθημερινά και πρέπει να απαντηθούν από τον οργανισμό, αγαπητέ κύριε Στεφανίδη. Ναι, κύριε Βενιέρη, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Όσον αφορά για τη μετοχή. Η μετοχή είναι δαπάνη. Επαναλαμβάνω. Όπως είναι δαπάνη μισθοδοσίας, έτσι είναι δαπάνη και η μετοχή. Εμείς συμφωνήσαμε και παίρνουμε 16.450.000 κύριε Βενιέρη το χρόνο, το οποίο το μοιράζονται 2.500 μέτοχοι. Και δηλαδή πόσο αντιστοιχεί αυτό, 2.500 θα σας εξηγήσω. Από τα 16.450, το 85% έχουν μετοχή από 1% μέχρι 25%. Το 25% είναι περίπου 600 ευρώ. Αφαιρέστε 200 ευρώ που είναι το τέο τσά τώρα αν είναι ο ΑΕ. Και το υπόλοιπο φορολογήστε το, φορολογείται. Με 26%. Υπάρχουν μεγαλομέτοχοι, δηλαδή αυτό, κάποιοι οποίοι δεν να έχουν... Δεν υπάρχει ούτε μισός μεγαλομέτοχος. Το δηλώνω ευθέως και ευθαρσώς. Και αν θέλεις, μπορώ να σου στείλω και το μετοχολόγιο
να το έτσι δεις από κοντά. Να το πω μια γρήγορα. Και να δεις ότι είναι αλήθεια αυτά που σου λέω. Και εδώ βέβαια περιμένανε να δούνε και τυχόν πολιτικούς. Από πλευράς πολιτικών είναι μόνο κύριε Βενιέρη τα αδέρφια Τσοχαντζόπουλοι που κληρονόμησαν από τον μπαμπά τους. Είτε είχε 21 πόντους ο μπαμπάς τους και κληρονόμησαν από 7 πόντους. Που σημαίνει στην πράξη τι σημαίνει. Ο Κωνσταντίνος και ο Στέφανος. Τι σημαίνει αυτό το 7 πόντι, γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω. 7 πόντι δικαιούνται 210 ευρώ το μήνα. Αφαιρέστε το τσάπ που είναι 170 σε αυτή την περίπτωση ή παίρνουν 40 ευρώ. Βάλτε και το φόρο που έχουν γιατί εδώ δεν υπάρχουν απαλλαγές. Δηλαδή αυτό που λένε στα καφενεία ότι είναι πολύ πολιτική κρυμμένη δεν υπάρχει. Μόνο τα παιδιά του Τσοχαντζόπουλου είναι, πατέρα. Είναι ψεύδος. Με κεφαλαία γράμματα το λέω αυτό κύριε Βενιέρη. Και δεσμεύομαι αν θέλεις να σου στείλω το μετοχολόγιο να το έχεις εκεί και να ανοίγεις. Είναι κατά αλφαβητική σειρά. Όποιος σε καταγγέλνει να ανοίγει, να το βλέπεις. Κύριε Στεφανίδη, είναι 424 ακέραιες μετοχές. Μάλιστα. 346 έχουν οι 1900 μικρομέτοχοι. Ακριβώς. 29 έχουν τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Πόσος είπατε? 29. 29 μάλιστα. 25. Ναι, αλλά και το ΚΤΕΛ ΑΕ το απαρτίζουν περίπου. Ναι. Ωραία, άλλο δεν πειράζει. Έτσι. 25 στο συνεταιρισμό εργαζομένων του ΟΑΣ. Άρα είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Και 24 στο νομικό πρόσωπο του ΟΑΣ. 24 στο νομικό πρόσωπο του ΟΑΣ. Αυτό επίσης κάτι το οποίο λένε ορισμένοι και πρέπει να το απαντήσουμε και αυτό να το απαντήσετε είναι το εξής. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι και μέτοχοι, αυτό είναι παράτυπο. Το προβλέπει ο νόμος, κύριε Βενιέρη. Το προβλέπει ο νόμος. Κύριε Στεφανίδη, εγώ δεσμεύτηκα. Ακούστε με. Μια στιγμή. Εσείς που είστε μέτοχος, έχουμε την ίδια βαθμολογία στις εξετάσεις. Στις εξετάσεις, προηγήστε εσείς που είστε μέτοχος. Μάλιστα. Σας το λέω γιατί εδώ και πολλές μέρες εμείς είμαστε. Εγώ για τον ΟΑΣ είμαι ξεκάθαρος 10 χρόνια τώρα. Απλά υπάρχει γενικότερα μια κουβέντα που γίνεται δημοσίως, όπου ο καθένας ρίχνει ό,τι θέλει. Και δεσμεύτηκα ως ακροατές. Τα ερωτήματα που έχουν θέσει να τα θέσω υπόψη σας και να απαντηθούν από εσάς. Ήδη έχουν απαντηθεί τρία ερωτήματα. Λέτε, δεν είναι παράνομο, λέτε, να είναι κάποιος μέτοχος, κάποιος εργαζόμενος και μέτοχος. Δεν απαγορεύεται. Σαφώς. Αυτό συμβαίνει από την ίδρυση του οργανισμού. Και άλλη ερώτηση, εδώ και 60 χρόνια. Υπάρχει και μια άλλη κύριε Βενιέρη, να ξεκαθαρίσω. Από το σύνολο των εργαζομένων που είναι 2.303, είναι 238 είναι στο σύνολο των ειδικοτήτων μέτοχοι, άρα δηλαδή το 10%. Οι άλλοι δεν είναι μέτοχοι. Οι άλλοι μη μέτοχοι εργαζόμενοι έγιναν μέτοχοι με τον 36-52 που είπαμε προηγουμένως για τον συνεταιρισμό. Σε αυτό το συνεταιρισμό είναι οι μη μέτοχοι μέτοχοι. Το άλλο θέμα που ακούστηκε ότι τα αμαξοστάσια, τα οποία νοικιάζονται από το συνεταιρισμό Ερακλής. Αν κάνω λάθος, κύριε Στεφανή, να με διορθώνετε. Και εκεί είναι μέλη του συνεταιρισμού μέτοχοι του ΟΑΣΤ και μάλιστα υπάρχει και μία εκτόξευση των ενοικίων την τριετία 89-91 και μάλιστα με ψήφισμα του ΟΑΣΤ. Αυτά τότε, τα 89-91, ναι, ναι. Πριν από 25 χρόνια. Πριν από 25 χρόνια. Τότε που συνήθηκαν... Ναι, βεβαίως. Ο νόμος 37-21, ο ιδρυτικός του ΟΑΣΤ, απαγόρευε στον ΟΑΣΤ να κάνει επενδύσεις σε ακίνητα. Για να έχει κεφάλαια για την αντικατάσταση των λεωφορείων, γιατί προέχει η αντικατάσταση και η συντήρηση των λεωφορείων. Επομένως δεν είχε δικαίωμα. Οι τότε μέτοχοι που ήταν 243 οι βασικοί ιδρυτές μέτοχοι, 243 ακέραιες μετοχές ήταν, συνέστησαν το συνεταιρισμό Ηρακλής, το οποίο είναι ένα εντελώς ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Συνσέφεραν κεφάλαια, πήραν και δάνεια και δημιούργησαν τα δύο αμαξοστάσια. Πρώτα του Φίνικα και στη συνέχεια της Σταυρούπολης. Τέτοια αμαξοστάσια δεν υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Και βέβαια να ξέρετε ότι τα νεκρά χιλιόμετρα και αν υπήρχαν σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτά τα αμαξοστάσια με εγκαταστάσεις μέσα, με συνεργεία συντηρήσεως στο λεωφορείο και τέτοια, δεν υπήρχαν. Μετά έγινε η Διαμάξ. Αλλά η Διαμάξ το χρησιμοποιούσε για τον εαυτό της το αμαξοστάσιο αυτό. Επομένως ήταν άνευ λόγου η διενέργεια διαγωνισμού. Τι να διενεργήσουμε διαγωνισμό που δεν υπήρχαν τέτοια παρόμοια αμαξοστάσια. Έτσι λοιπόν ήρθαν σε επαφή η διοίκηση του συνεταιρισμού με τη διοίκηση του ΟΑΣ και ξεκινήσανε να τα νοικιάσει ο οργανισμός όσο είχε δικαίωμα και έτσι λοιπόν συντηρεί τα λεωφορεία του, τα στεγάζει τα λεωφορεία του. Και ούτω καθεξής. Όσον αφορά για την εκτόξευση του ενοικίου που είπε ο συνεργάτης σας κύριε Βενιέρη, λέω το εξής. Το 88 με τη μεγάλη χιονόπτωση, τη φοβερή χιονόπτωση έπεσε
η σκεπή όλη του αμαξαστείου Φοίνικα και πλάκωσε 120 λεωφορεία. Τότε έγινε άξιο όντως του ενοικίου για να μπορέσει ο συνεταιρισμός να αποκαταστήσει, διότι θα έφτανε σε σημείο οργανισμός να μην μπορεί να προσφέρει το έργο προς στους Θεσσαλονικείς, και έτσι θα κατήγγειλε τη σύμβαση άνευ αποζημιώσεις στο δημόσιο. Με την παρέλευση του χρόνου αυτά τα ενίκια επανήλθανε στην κανονική τιμή που έπρεπε να πληρώνει, μειώνοντάς τα κάθε χρόνο κάποιο ποσοστό. Τώρα πάμε και στο άλλο. Το πράγμα. Και μάλιστα υπάρχουν και εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας για αυτό το πέσιμο της σκεπής και το τι χρειάζεται να γίνει για να αποκατασταθεί. Τώρα, χθες καλέσαμε και τον κύριο Τσερμενίδη, γιατί ετέθη ζήτημα από κάποιον ακροατή να βγάλετε τον πρώτο εργαζομένο να μας πει για τη μισθοδοσία. Μίλησε ο κύριος, μας είπε ο κύριος Τσερμενίδης αυτά που μας είπε. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Στεφανίδη, ο οποίος είναι διοικητικός στέλεχος του οργανισμού. Στην μισθοδοσία καταγγέλλεται, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι παίρνετε, ότι υπάρχουν υπερβολές, ότι η μισθή είναι υπερβολική. Μια εικόνα της μισθοδοσίας μπορείτε να μας δώσετε? Εγώ, κύριε Βενιέρη, επειδή μ' αρέσει να λέω πάντα την αλήθεια, ένα σας λέω, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε καλοί στη μισθοδοσία όταν στα 100 ευρώ ή 60 είναι η μισθοδοσία. Άρα, αυτό σε απαντώ. Ξεκάθαρα. Η μισθοδοσία είναι μεγάλο κόστος για την υπηρεσία. Έτσι. Είναι μεγάλο γιατί είναι πολλοί οι μισθοδοτούμενοι ή είναι μεγάλο γιατί παίρνουν πολλά οι μισθοδοτούμενοι? Εγώ πιστεύω ότι είναι υψηλό το κόστος τώρα από εκεί και πέρα. Επιτρέψτε μου να μην πω τίποτα άλλο. Είναι θέμα, βέβαια, οι εργαζόμενοι δεν ανοίγουν τα χρηματοκιβώτια του οργανισμού για να τα πάρουν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν υπογεγραμμένες συλλογικές βάσεις εργασίας οι οποίες ήταν επιχειρησιακές. Γι' αυτό και δεν μπορέσαμε να κόψουμε τη μισθοδοσία με το πρώτο μνημόνιο που ψηφίστηκε ο νόμος. Σήμερα ο μέσος ετήσιος μισθός το 2015 πόσο ήταν περίπου, μπορούμε να ξέρουμε? Ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο ήταν το 2015, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για να ξέρει ο κόσμος? Δηλαδή τι λεφτά δόθηκαν στην μισθοδοσία του ΟΑΣΤ, πόσοι εργαζόμενοι τα μοιράστηκαν? Το 2015 δόθηκαν 88 εκατομμύρια. Και είναι συνολικά σε πόσους ανθρώπους? Τον είχαμε μειώσει το μισθό κατά 7,5%. Όχι, λέω, σε πόσους εργαζόμενους δόθηκε αυτό το 2.300, το 2015, 2.000 ήταν 330. 32. Περίπου συνεπώς βγαίνει 40.000, αυτό είναι μεικτό? Περίπου 38.000. Είναι μεικτό? Μεικτό είναι μεικτό, ναι. Άρα είναι περίπου 38.000 μεικτά ο μέσος μισθός στον ΟΑΣΤ σήμερα. Με όλα και με τις αποζημίωσεις απολειωμένων είναι αυτό το ποσό. Όλα μαζί, ναι. Μάλιστα. Όχι, το λέω για να ξέρει ο κόσμος με αυτό τι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Η μισθοδοσία, πώς το λένε, προκύπτει μέσα από επιχειρησιακή σύμβαση. Επιχειρησιακή σύμβαση και ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι για τους εργαζόμενους του οργανισμού. Η οποία ελέγχεται ή φέρει και καμιά. Τότε που ρωτήθηκα για να τον κόψω, να κόψω τη μισθοδοσία πριν προβώ, μιλάω για το πρώτο μνημόνιο. Ρώτησα την νομική υπηρεσία τη δική μου και ρώτησα και τον κύριο Κουκιάδη, τακτικό καθηγητή του εργατικού δικαίου του ΑΠΙΘΗ, όπως και την κυρία Δούκα Βικτωρία, επίσης του εργατικού δικαίου του ΑΠΙΘΗ, τακτική καθηγήτρια, οι οποίοι μου είπαν, οι οποίοι και οι δύο, αλλά και οι γνωμοδοτήσεις των δικών μου νομικών, καταλήξανε στο εξής κεντρικό συμπέρασμα, ότι η επιχειρησιακή σύμβαση που είχαμε υπογράψει με το προσωπικό, γιατί μέσα ο νόμος 2898 που τον ψήφισε, κύριε Βενιέρη, το 98% της Ελληνικής Βουλής του 2001, η σύμβαση που είναι παραπόδαση της εκτέλεσης του νόμου 2898 έλεγε οι αυξήσεις του προσωπικού, όλου του προσωπικού, όλων των κατηγοριών του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνουν το δίκτυο τιμό καταναλωτή τρέχοντος έτους συν 1%. Δηλαδή αν ήταν 1% ο δίκτυος τιμών καταναλωτής, είναι 1-2%. Αυτό δεν έδινε μεγάλες αυξήσεις στο προσωπικό από τότε που ίσχυε η επιχειρησιακή σύμβαση. Ενώ των ελευθέρων διαπραγματεύσεων συλλογικές βάσεις εργασίας, εκεί έγιναν περικοπές. Γιατί αυτή στη δεκαετία πήρανε 17% αύξηση και οι δικοί μας δεν πήρουν. Κύριε Στεφανίδη, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι το κόστος είναι το 60% της συνολικής δαπάνης λειτουργίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Σημαίνει ότι είναι πολλά τα χρήματα που παίρνουν. Σημαίνει ότι είναι πολλοί εργαζόμενοι. Ό,τι και την όχι, όχι, δεν έχω λόγο. Δεν έχω λόγο με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήματο, όπου θα δείτε εκεί πέρα από ότι η μισθοδοσία του προσωπικού για το 2015 ήταν 88 εκατομμύρια. Θα σας δώσω και τον αριθμό που είναι, ήταν 2.335-36 ήταν οι υπάλληλοι, γιατί τώρα είναι 2.303. Πήγαν οι συνταξιούχοι εντωμεταξύ μέχρι τώρα του 2016. Είναι αυτό το κοστολόγιο που σας είπα. Κύριε Στεφανίδη, μια ερώτηση από μια κυρία η οποία μόλις κάλεσε. Ρωτάει αν θα γίνουν προσλήψεις, κύριε Στεφανίδη, διότι είχε συμμετείχει στον διαγωνισμό που έγινε πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν δύο διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός είναι για οδηγός. Για οδηγοί που γίνανε οι εξετάσεις είναι πλήρως και απομένει να βγάλουμε τον πίνακα να τον αναρτήσουμε και θα αναρτηθεί. Επαναλαμβάνω, πήραμε μια παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για την ανάρτηση και έχουμε και έναν διαγωνισμό που έγινε περίπου την ίδια χρονιά αλλά νωρίτερα για το τεχνικό προσωπικό. Επίσης επαναλαμβάνω ότι και οι δύο πίνακες αυτοί των ειδικοτήτων αυτών θα αναρτηθούν. Μάλιστα. Κύριε Στεφανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Βενιέρη, να είστε καλά. Και στο συνεργάτη σου, ο κύριος Βαραγιάννης. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς.